για τις χθεσινοβραδινές αποφάσεις. Γενικότερα ήταν θετική η αντίδραση και υπήρξε ικανοποίηση από το σύνολο των ξένων Ευρωπαίων εταίρων μας. Θέλω τη δική σας σχόλια, το δικό σας σχόλιο. Θα έλεγα ότι οι αγορές ανακοφίστηκαν από την απόφαση που πάρθηκε στο Eurogroup και βλέπουμε θετικές εξελίξεις σήμερα. Βλέπουμε ότι το ευρώ έχει δυναμώσει ως έναν βαθμό. Ήταν μια μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία για τις αγορές το γεγονός ότι επί τόσους μήνες δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το πώς θα γίνει το PSI. Οπότε είναι ένα βήμα θετικό, ένα βήμα προς την οριστική απόφαση για το νέο πρόγραμμα στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Το ποσοστό, αυτά, ναι, το ποσοστό του κατά 53,5% ονομαστικής αξίας νομίζω στο σύνολο στο τέλος θα φτάσει άνω του 75%, γύρω στο 78% θα είναι. Σας ικανοποίησε? Είναι αρκετά μεγάλο και σίγουρα θα επηρεάσει την εθελοντική συμμετοχή στο PSI. Ήταν όμως αναπόφευκτο δεδομένου ότι τα νούμερα χειροτέρευαν. Και τα δημοσιονομικά μεγέθη πέρυσι ήταν χειρότερα, αλλά και οι ρυθμοί μείωσης του ΑΕΠ πολύ χαμηλότεροι από ότι οι τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πάντως η συμμετοχή είναι πολύ πιθανό να μην είναι αρκετή και γι' αυτό είναι πολύ πιθανό τελικά μέσω της έγκρισης των collective action clauses που λέμε, τα λεγόμενα CACs, να επεκταθεί το PSI και να μην είναι, να είναι ένα πιστωτικό γεγονός, να μην εξασφαλιστεί μέσω εθελοντικής συμμετοχής. Σε αυτό πρέπει να περιμένουμε αρχές Μαρτίου να δούμε τι συμμετοχή ακριβώς θα έχουν. Μάλιστα. Το επιτόκιο ήταν αρκετά θετικό με την έννοια ότι θα ξεκινήσει από 2%, θα αυξηθεί στο 3% πριν το 2020 και μετά από το 2021 θα φτάσει και στο 4,3%. Πώς το κρίνετε? Σίγουρα είναι καλό το ότι αυξάνεται και το ότι εξαρτάται και από τους ρυθμούς ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Πάντως παραμένει το γεγονός ότι για αυτούς που έχουν ελληνικό χρέος που λύγει μετά από 2 με 3 χρόνια, συμφέρει να συμμετάσχουν στο PSI. Αλλά για αυτούς που έχουν βραχυπρόθεσμο ελληνικό χρέος, συμφέρει να παραμείνουν, να μην συμμετάσχουν και να περιμένουν μήπως και τυχόν πληρωθούν εξ ολοκλήρου. Αυτό θα καθορίσει και τη συμμετοχή. Εμείς περιμένουμε ότι η συμμετοχή θα είναι μεταξύ του 70% με 80%, το οποίο είναι πολύ παρακάτω από το 95% που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποθέτει στην τελευταία του έκθεση. Μάλιστα. Το θέμα τώρα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, θεωρείτε ότι θα αγγίξει το 120,5% το 2020 όπως έχει υπολογιστεί? Έχουμε πολλές αμφιβολίες. Όταν βάζεις τα καινούργια νούμερα κάτω που αποφασίστηκαν στο Eurogroup και αν υποθέσεις ότι όλα από εδώ και πέρα θα πάνε καλά από την άποψη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και ρυθμούς ανάπτυξης, σίγουρα θα φτάσουν γύρω εκεί, γύρω, ίσως λίγο παραπάνω από το 120% του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά όμως η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια τάση η οποία χειροτερεύει, όποτε έχουν καινούργια νούμερα, η δυναμική του χρέους είναι χειρότερη. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναδιάρθρωση χρέους που το χρέος παραμένει τόσο υψηλό και μετά από 8 χρόνια. Θα ήταν ιδανικό να είναι πολύ μεγαλύτερο το κούρεμα και να εφαρμοστεί στο όλο το ελληνικό χρέος, όχι μόνο σε ένα μέρος αυτού. Το PSI είναι μόνο σε 206 δις, ενώ το συνολικό ελληνικό χρέος είναι πάνω από 360. Μάλιστα. Τώρα σχετικά με την αντίδραση των αγορών, πώς θεωρείτε ότι θα κινηθούν το επόμενο διάστημα με το ευρώ, βέβαια, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου να αποτελεί και ένα καταλύτη? Πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, επειδή το Fed στην Αμερική κρατάει το δολάριο σε χαμηλά επίπεδα, είναι πολύ πιθανό το ευρώ σε σχέση με το δολάριο να διακυμανθεί στα επίπεδα που το έχουμε δει απρόσφατα μέσα σε αυτό το χρόνο, μεταξύ 1,25 με 1,35. Το ευρώ πάντως συγκριτικά με άλλα νομίσματα πέρα από το δολάριο
είναι σχετικά αδύναμο, κυρίως σε σχέση με αναδυόμενες αγορές. Αυτό πιστεύουμε θα συνεχιστεί στο βαθμό που είμαστε σε ένα περιβάλλον που οι ρυθμοί ανάπτυξης συνεχίζονται στην παγκόσμια οικονομία να είναι σχετικά γρήγοροι και υπάρχει μία κίνηση προς το ρίσκο. Πάντως όσο το Fed κρατάει την νομισματική πολιτική τόσο χαλαρή, είναι πολύ δύσκολα το ευρώ να δυνατήσει σε σχέση με το δολάριο, εκτός και αν έχουμε ένα ατύχημα στην ευρωζώνη. Μάλιστα. Το οποίο όμως κάνει και την κατάσταση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και στην Ελλάδα πιο δύσκολη. Μάλιστα. Άρα για να ολοκληρώσουμε γενικότερα, η Ελλάδα έκανε ένα βήμα, πάντως χρειάζονται πάρα πολλές ακόμα προσπάθειες. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η προσπάθεια για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε ένα θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Είναι αλήθεια. Έχουμε πολλά βήματα μπροστά μας. Το PSI πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρέπει οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί να εφαρμοστούν πριν ακόμα δοθούν χρήματα. Και το πολιτικό ρίσκο παραμένει στην Ελλάδα. Τι θα γίνει την επόμενη ημέρα των εκλογών και αν υπάρχει μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα ή όχι. Μάλιστα.